Όπως ξέρετε, είμαστε δίπλα σας, το πανεπιστημονικό μέτωπο της χώρας και του απόδημου ελληνισμού, η ιατρική παράταξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η Ανεξάρτητη, στις δράσεις αλληλεγγύης, της ελληνικής αυτής έννοιας της αλληλεγγύης και της έννοιας της λέξης και της επινόησης του Έλληνα για να προστατεύει την υγεία του όταν οι πολιτικές των κυβερνήσεων όλων μέχρι τώρα παράγουν νοσηρότητα, αυξάνουν τους ασθενείς σε όλες τις ειδικότητες, καρδιαγγειακά, νευροψυχιατρικά νοσήματα, καρκίνος κτλ. Παράγουν λοιπόν νοσηρότητα με τις πολιτικές της υγείας τους και απ' την άλλη μεριά εξαθλιώνουν, όπως είπανε πριν συνάδελφοι εδώ, τις δομές της υγείας στο βωμό της πληρωμής και της αφέμαξης από τους στοχογλύφους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κυβερνούν τη χώρα με αυτούς οι οποίοι τους αντιπροσωπεύουν στη Βουλή των Ελλήνων. Έχω να γνωστοποιήσω σήμερα μια σημαντική είδηση από μια έρευνα που μου ήρθε από την Αγγλία που έγινε για λογαριασμό του Πρωθυπουργού Ντέιβον Κάμερον. Πολύ σύντομα, τα προσεχή χρόνια, λόγω της αντοχής που έχουν ο πληθυσμός πλέον και έχει προκαλέσει όλο το σύστημα στα αντιβιωτικά, θα έχουμε μεγάλη επιδημία με 10 εκατομμύρια νεκρούς ετησίως, δηλαδή περισσότερους από ό,τι προκαλεί ο καρκίνος. Ο προϋπολογισμός των φαρμακευτικών εταιριών και των τραπεζών, τους οποίους έχουν υπολογίσει ήδη για την αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας πλέον από τα μικρόβια τα οποία έχουν αποκτήσει αντοχή και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, ανέρχεται στα 103 εκατομμύρια, από τα οποία τα 15 θα τα πληρώσει η Ευρώπη και εννοείται και η χώρα μας. Περισσότερο βέβαια οι χώρες του τρίτου κόσμου, οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της κάθε ευρωπαϊκής χώρας και δυστυχώς στη χώρα μας οι ευπαθείς ομάδες πληθύνονται, διευρύνονται με τις οικονομικές πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουν τα μνημόνια και οι δοσύλλογες κυβερνήσεις των Αθηνών. Εμείς λοιπόν έχουμε το μέτωπο μαζί με τις ομάδες αλληλεγγύης να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες του πληθυσμού όλοι οι γιατροί, μέχρι, όπως είπαν οι συνάδελφοι, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην αιτία του για να μην παράγονται οι ασθενείς και η νοσηρότητα, έτσι ώστε όλοι με αξιοπρέπεια να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και να μην χρειάζονται τα κοινωνικά ιατρία. Επίσης, ότι αυτή η αλληλεγγύη δεν είναι φιλανθρωπία. Ορίζεται και καθορίζεται από τον νόμο, διότι οι κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση βάσει των τριών ευρωπαϊκών συνθήκων να περιθάλπουν τις ευπαθείς ομάδες, διότι υπάρχουν τα χρήματα τα οποία τα αποκρύπτουν προκειμένου να τα διοικητεύουν στους στοχογλύφους. Σας ευχαριστώ πολύ.